προπονητές τερματοφυλάκων. Ένας από αυτούς είναι και ο Λουίτζι Τζενάμο. Ο Λουίτζι Τζενάμο για μια διετία ήταν στο staff του Ολυμπιακού στην Under 19. Ξέρει πολύ καλά τον Τζο Λάκη και τον έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε για τις επιδόσεις και τα προσόντα του Έλληνα goalkeeper. Πλέον ο Λουίτζι Τζενάμου είναι στην ομάδα της ΑΕΛ στη Λάρισα εδώ και κάποιους μήνες από το καλοκαίρι του 2022, με πέρασμα φυσικά και στον Πανετολικό. Είναι στο πόσο του προπονητών των φυλάκων, τον έχουμε μαζί μας, ξέρει πολύ καλά τη θέση ο παλιός goalkeeper, για να συζητήσουμε. Γεια σου Λουίτζι, ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση. Καλά είσαι? Δικιά μου η τιμή. Καλησπέρα στους ακροατές. Είσαι καλά Λουίτζι μου? Πώς είναι τα πράγματα στην ΑΕΛ? Είναι στόχος της ομάδας να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία? Χρειάζεται βέβαια αρκετή προσπάθεια, αλλά αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας. Πλώς η Super League 2 είναι ένα πρωτάθλημα με τις όποιες ιδιαιτερότητες ο κόσμος καταλαβαίνει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα εμείς το προσπαθούμε, το παλεύουμε, υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει μια στιβαρή διοίκηση που επιτελεί ο παίκτες, κόσμος, ίσομοι όλοι με τον αγώνα μας. Mm-hmm. Ναι, είναι ιστορία μεγάλη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ΑΕΛ προημίας, άλλως, είναι μια ομάδα η οποία η θέση της είναι στη Super League. Mm-hmm. Σε κάλεσα γιατί μιλάγα νωρίτερα για τον Λουίτζι Τζενάμο, έναν νεαρό τερματοφύλακα που δεν έχει κλείσει καν τα 21, του είναι βασικό στην εθνική, ναι, για τον Τζολάκη, που είναι βασικό στην εθνική ελπίδα, αρχηγός. Στον Ολυμπιακό είναι αυτή τη στιγμή δεύτερος πίσω από τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, αλλά πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Τον ξέρεις από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και σίγουρα έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη για το ταλέντο του. Κοιτάξτε, για να θέσω τα πράγματα εξ αρχής σε μια σωστή βάση, την διετία που ήμουν εγώ στον Ολυμπιακό, ο Κωνσταντίνος ήταν ήδη μέλος της πρώτης ομάδας, ερχόταν να παίξει με εμάς με την ΚΑΠΑ 19 και ως ήθιστε μία-δύο προπονήσεις πριν από τους αγώνες κατέβαινε με εμάς. Ο Κωνσταντής πρωτοήρθε στον Ολυμπιακό με έναν άλλον συναδερφό μου, τον Βαγγέλη τον Λάπα, ο οποίος τον δούλεψε, τον εξέλιξε και κατόπιν την επόμενη χρονιά το παιδί, τον κύριο Αγρογιάννη, στην πρώτη ομάδα εκεί και είχαμε σε καθημερινή βάση τον Κωνσταντή, έτσι, με τα πράγματα σωστά. Εκεί πέρα είναι ένα εξελίξιμο παιδί, είναι ένα παιδί το οποίο όλο το μέλλον του ανήκει. Δεν σε έχω καλά γιατί κάνει διακοπές λίγο ο Λουίτζι. Συγγνώμη. Λέω ότι ο Κωνσταντής δεν έχει ταβάνι. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Mm-hmm. Πολύ εξελίξιμος. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ διάθεση για δουλειά. Είναι έξυπνος, έχει αντίληψη. Βλέπω κάτι αρνητικό στον Κωνσταντή αυτή τη στιγμή και έχει και την απαιτούμενη υπομονή που χρειάζεται η θέση του τερματοφύλακα. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, Λουίτζι, γιατί είναι μοναχική η θέση του τερματοφύλακα. Την ξέρεις πάρα πολύ καλά, έχεις παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Πρέπει να κάνεις υπομονή, να έχεις αντοχές και να περιμένεις να αρπάξεις την ευκαιρία σου. Και όταν θα γίνει αυτό, να είσαι έτοιμος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι 100% έτοιμος όταν θα σου πει προπονητής να μπει στο γήπεδο να βοηθήσει την ομάδα. Αν σας πω τη λέξη οριμότητα. Η οριμότητα νομίζω θα καλύψει πολλές παραμέτρους. Mm. Οριμότητα στον τρόπο σκέψης μέσα στο γήπεδο, οριμότητα στον τρόπο σκέψης όταν είσαι στο πάγκο, οριμότητα στον τρόπο σκέψης όταν είσαι τρίτος και τέταρτος τερματοφύλακας. Είναι εξαιρετικά δύσκολα για έναν τερματοφύλακα. Σε όλα αυτά η λέξη οριμότητα έρχεται και ταιριάζει κουτί. Αντιλαμβάνομαι αυτό. Είναι μέρος, η υπομονή είναι μέρος της οριμότητας. Mm. Η αντίληψη είναι μέρος της οριμότητας, κάθε μέρα στην προπόνηση είναι μέρος της οριμότητας, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω, Λουίτζι, όταν είσαι σε αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο, όταν είσαι στον Ολυμπιακό και οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές και έχεις αυτή την ηλικία που είσαι 20-21 σου, μας μίλησες για την οριμότητα που πρέπει να έχει ένας θεματοφύλακας. Για να μπορείς να σταθεί σε αυτό το επίπεδο, εβδομάδα με την εβδομάδα να περιμένει την ευκαιρία του, έχει να κάνει φυσικά και με το που βρίσκεσαι και με το περιβάλλον, όχι μόνο με τα δικά σου προσόντα. Όχι μόνο αυτό. Είναι μέρος, όταν λέμε ότι κάποιος άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής είναι ταλέντο. Mm-hmm. Ταλέντο δεν είναι μόνο οι μυϊκές του ίνες να είναι γρήγορες, οπότε να είναι σβέλτος. Mm-hmm. Ταλέντο είναι να έχεις και κάποια πνευματικά στοιχεία τα οποία σε βοηθάνε σε αυτή τη θέση. Υπάρχουν δηλαδή, θα το πάμε γενικά, άνθρωποι οι οποίοι οριμάζουν στη σκέψη τους στα 18, στα 20, 22 mm-hmm. και άνθρωποι οι οποίοι οριμάζουν στη σκέψη τους όχι μόνο αυστηρά, γενικά
οριμάζουν στη σκέψη τους στα 26, στα 28, στα 30. Εάν λοιπόν σου, είναι δηλαδή στο DNA σου να είσαι, να οριμάσεις, να είσαι όριμος γρήγορα από αυτή την ηλικία, αυτό ασφαλώς σε βοηθάει και στο ποδόσφαιρο. Αυτό που θα ήθελα να δω εγώ από τον Κωνσταντή, τι μου είναι, να πάει να παίξει κάπου μία χρονιά σε ένα αγωνιστικό πρωτάθλημα στο εξωτερικό, 25-30 παιχνίδια, πλήρως έτοιμος, στη θέση στην... σε ένα κλαμπ όπως ο Ολυμπιακός, όπου οι απαιτήσεις είναι ύψιστες, δεν θα πω τεράστιες, είναι ύψιστες, εκεί που το κάθε λάθος μετράει, κάθε Κυριακή μετράει, κάθε λεπτό μετράει, έχεις πρωτάθλημα, έχεις κύπελο, έχεις Ευρώπη. Ως προπονητής, δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή να χρήσει βασικό ένα παίκτη ο οποίος δεν πάβει να είναι ερωτηματικό. Όταν ένας παίκτης δεν έχει παίξει επί σειρά ετών, πράγματα, γιατί ο Κωνσταντής είναι ένας ελπιδοφόρος ο οποίος έχει παρουσίες, ασφαλώς πάρα πολλές παρουσίες, και έχει κάνει κάποιες επεμβάσεις και είναι όλο το μέλλον μπροστά του. Δεν πάβει όμως να είναι ένα ερωτηματικό. Έκθεση, οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι, ψημένοι. Ελάτε λοιπόν στη θέση του προπονητή. Δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή. Και ελάτε μετά στη θέση του προπονητή πάλι, όταν θα έχεις έναν Τζολάκι, ο οποίος θα έρθει από μία σεζόν σε ένα της Ευρώπης έχοντας 35 συμμετοχές. Συνεπώς αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι σε αυτήν την ηλικία που είναι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, το ιδανικό είναι να πάει κάπου να έχει μια ροή αγώνων, μια σειρά αγώνων για μια σεζόν, για να γίνει πιο έτοιμος. Μου, προσωπική και ταπεινή μου αίσθηση είναι αυτή, ναι. Πέρα οι έχοντες... Πάντως δεν είναι σε μεγάλη ηλικία να πεις ότι πρέπει άμεσα να το κάνει το βήμα αυτό, να πάει κάπου να παίξει περισσότερο, είναι μικρός. Ασφαλώς, είναι διεθνής με την Ελπίδων. Μπορούσε κατ' εμέ πάντα να πάει να παίξει το παιδί και σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του εξωτερικού, γιατί όχι, και έστω και να είναι μετά πλήρως έτοιμος με τις εμπειρίες του να διεκδικήσει θέση και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική, γιατί όπως είπαμε είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει ταβάνι. Και θα ρωτήσω εγώ κάτι, Λουίτζι, γιατί να μην δώσει για παράδειγμα ο Ολυμπιακός, που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο ομάδα, πρωταγωνιστή, παίζει στην Ευρώπη, να μην δώσει μια ευκαιρία στο Τζολάκι να είναι βασικός θεματοφύλακας για παράδειγμα την επόμενη σεζόν, να είναι νούμερο 1. Ακόμα και σε αυτή την ηλικία, που το κάνουν και στο εξωτερικό πολλές φορές. Είναι τολμηρό, αλλά γιατί να μην το κάνει μια ομάδα. Αυτό εμπεριέχει τα ρίσκα του. Αυτό έχει να κάνει με την πολιτική και τη στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε τεχνικός διευθυντής, ο κάθε σύλλογος, ο κάθε προπονητής. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες, ρίσκο δεν είναι πολλές όμως, οι οποίες το ρίσκο. Και από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε ασφαλώς, είναι και ο παράγοντας τύχη, είναι ο παράγοντας ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίνος έχει τον Αλέξανδρο, τον Πασχαλάκη, έναν τερματοφύλακα ο οποίος έχει δώσει τα σημάδια γραφής του και πάει και εξαιρετικά και φέτος. Έχει μπροστά του το νούμερο 2 της Εθνικής Ελλάδος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Από τα στοιχεία του Τζολάκη, τι ξεχωρίζει στο παιχνίδι του περισσότερο? Ξεκάθαρα πνευματικά είναι όριμος. Όριμος τερματοφύλακας, αυτό φαίνεται από το βλέμμα του, φαίνεται από τον τρόπο που διαχειρίζει το παιχνίδι πνευματικά. Σωματικά, έχει μεγάλα άκρα, μεγάλα χέρια. Μπορεί να μας ξαναπείς τι εννοούσες, δεν σε ακούσαμε καλά, Λουίτζι, γιατί έκανε μια διακοπή πάλι το τηλέφωνο σου. Συγγνώμη, τα παράπονα στον ΟΤΕ της Λάρισας, ούτε μέσα στο σπίτι δεν έχω σήμα. Καταλά. Αν μας ακούνε εκεί στον ΟΤΕ. Λοιπόν, είπαμε ότι τα πνευματικά του χαρίσματα έχει ωριμότητα και ηρεμία. Φαίνεται στο πρόσωπό του στις εκφράσεις. Σωματικά το παιδί έχει μπόι, έχει μεγάλα άκρα, μια καλή για το ύψος του και είναι και ευκίνητος. Αλλά ξεχωρίζει περισσότερο όμως την οριμότητα που βγάζει στο παιχνίδι μέσα, έτσι, με την ηρεμία που ίσως μεταδίδει και στους παίκτες του. Βέβαια, και το ύψος του με το παιχνίδι στην διανομή της μπάλας, η συμμετοχή του με την μπάλα στα πόδια είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Έχει όλο το πακέτο. Το μόνο που του λείπει είναι τα παιχνίδια. Πάντως, χθες μετά το μάτς, για να κλείσουμε το θέμα του Τζολάκη, ρωτήθηκε ο προπονητής, ο Μίτσελ, και είπε ότι ναι, το είχα αποφασίσει. Δεν ήταν μετά από μεγάλη σκέψη. Έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Είναι μέρος της ομάδας ο Τζολάκης. Δεν τον έκανε να νιώσει διαφορετικά από τους υπόλοιπους. Ότι είναι μέρος της ομάδας ο νεαρός τραπεζίτης και πήρε χρόνο συμμετοχής κανονικά.
το μοντέλο το ακολουθούν πολλές ομάδες στο εξωτερικό. Mm-hmm. Δηλαδή από το πρώτο παιχνίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, στο κύπελο, μέχρι και τον τελικό, εάν φτάσουν οι ομάδες, ο, σε εισαγωγικά, δεύτερος παύλα αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Mm-hmm. Το οποίο ασφαλώς κάνει καλό. Έχω παίξει αυτή τη θέση. Ξέρω πως είναι να είσαι 4, 5, 6 μήνες χωρίς παιχνίδια. Έχουν τουλάχιστον αυτό οι δεύτεροι τερματοφύλακες του κυπέλου, ώστε να παραμένουν σε φόρμα. Mm-hmm. Γενικώς στη θέση πάμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, Λουίτζι. Και στην εθνική ομάδα έχουμε από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή τον Τσεύλαχο Δήμου, που παίζει σε πολύ ψηλό επίπεδο στην Μπενφίκα. Ακούγονται και διάφορα για ομάδες από την Premier League. Ο Μπάρκας που πάει πάρα πολύ καλά τώρα στην Ουτρέχτη. Ο Πασχαλάκης που προανέφερες παίρνοντας μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Θα ήθελα έτσι μια γενική εικόνα για τους Έλληνες τερματοφύλακες και θα ήθελα να μου πεις αν ξεχωρίζεις κάποιον από το φετινό πρωτάθλημα της Super League. Για παράδειγμα, ο Μανδάσης ως του Όφη. Ωραία, λοιπόν. Που έθεσες έχει να κάνει με την κρίση που υπήρχε στο ποδόσφαιρο πριν από πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ο Μπάρκας μπήκε και έπαιξε στον Ατρόμητο, ο Βλαχοδήμος στον Παναθηναϊκό, παιδιά τα οποία εάν ήμασταν στην εποχή των νομίζω έτσι λέγεται η έκφραση, και τα σκάγαν οι πρόεδροι και δίναν 400 άρια, 500 άρια, 600 άρια για όλες τις θέσεις, mm-hmm. για χιλιάδες ευρώ μιλάω, οι πρόεδροι, οι τερματοφύλακες αυτοί δεν θα παίρνανε χρόνο συμμετοχής. Η κρίση λοιπόν έδωσε ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά και συνεχίζει η κρίση το σφαίρο και δίνει ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά, γιατί οι θέσεις που προτιμώνται ας πούμε είναι να δώσουν λεφτά για το center for, το δεκάρι. Από τις 14 ομάδες αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι 8 αυτή τη στιγμή έχουν ως βασικούς ας πούμε να πούμε έτσι προφύλακες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ελλάδος και θα συνεχίσει να φέρνει, έχω την αίσθηση, ναι, ναι, γιατί τα παιδιά παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Mm-hmm. Το ελληνικό πρωτάθλημα από τους ξένους σίγουρα το παιδί που έχει πάει στον ΠΑΟΚ, δείχνει ότι ο Κουτάρσκι έχει κάποια αξία. Σου είπα το Μανδά, τον Γιαννιώτη του Ατρόμητου που κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Ναι, ναι, θα φτάσουμε στους Έλληνες. Από ξένους θέλω να ξεχωρίσω αυτόν. Mm-hmm. Από τους Έλληνες τώρα επέστρεψε και ο Αθανασιάδης, ο οποίος είναι ενεργό μέλος της Εθνικής. Έχουμε τα δύο τα παιδιά, ότι και τον Χουτεσιώτη, οι οποίοι εντάξει τους ξέραμε. Τώρα έχει μπει και ο Μανδάς, παίζει και το παιδί αυτό πηγαίνει καλά, σίγουρα. Υπάρχουν παιδιά λοιπόν τα οποία κάνουν καλή χρονιά, πολύ καλή χρονιά. Δίνουν αίσθηση στους προπονητές ότι είναι εκεί και ότι μπορούν να έχουν οι προπονητές το κεφάλι τους ήσυχο. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Λουίτζι, σου εύχομαι να πετύχεις τους στόχους σου, γιατί είναι ξεχωριστό το να σε προπονητή σε μια ομάδα και να γυμνάζεις τους τερματοφύλακες. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Άλλο το επίπεδο των ασκήσεων. Προετοιμάζεσαι με τους προπονητές. Είναι περισσότερο από μια θέση. Και εγώ είναι ένα διαφορετικό άθλημα τερματοφύλακας. Απλά σε κάποιες πτυχές του συναντάει το ποδόσφαιρο. Σε κάποιες πτυχές του τερματοφύλακας είναι και ποδοσφαιριστής. Κατά τα άλλα είναι ένα διαφορετικό σπορ. Μάλιστα. Στο ποδόσφαιρο. Το κρατάω, Λουίτζι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνουμε και εύχομαι να πήγεις στους στόχους με την ΑΕΛ τη φετινή σεζόν στη Super League 2. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε ένα που είναι στην ΑΕΛ ως προπονητής τερματοφυλάκων. Μιλήσαμε με τον Τζολάκη για την παρουσία του στον Ολυμπιακό, κυρίως για την χθεσινή του εμφάνιση.